Ο Υπουργό Προστασία του Πολίτητακη Θεοδωρικάκο θα επισκεφτεί το Σάββατο τον Εύρο, που θα παρουσιάσει σε πρεσβευτέ όλων των χωρών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, το σημείο που θα προχωρήσει η επέκταση του φράκτη. Το 2022, με την παρουσία τη ελληνική αστυνομία στα σύνορά μα στον Εύρο, απέτρεψε την παράνομη είσοδο στην Ελλάδα 260.000 παράνομων μεταναστών και 1.450 εγκληματιστών. Ματίες, συνέλαβε η ελληνική αστυνομία οι οποίοι διακινούσαν αυτού Ας... του δυστυχισμένου ανθρώπου παράνομοι μετανάστε και του έχει οδηγήσει στην ελληνική δικαιοσύνη. Περισσότεροι είναι ήδη στη φυλακή. Ας... Αύριο πηγαίνω στον Εύρω μαζί με του πρεσβευτέ όλων των χωρών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου mm -hmm. να του δείξουμε εκεί στο πεδίο από πρώτο χέρι μαζί με του αρμόδιου στρατηγού αξιωματικούς αξιωματικού ελληνική αστυνομία mm -hmm. το σημείο που θα προχωρήσουμε στην επέκταση του φράχτη. Το ΞΕΑ έχει αποφασίσει να καλύψουμε όλο τον ποταμό έξω κατά μήκος των σύνορων. Συνολικά είναι 140. Τώρα προχωράμε αμέσως στα επόμενα 35 χιλιόμετρα. 100. Με 100 εκατομμύρια ευρώ έχουν προσκληθεί οι πέντε μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείε. Ο κ. Θεοδωρικάκος έκανε ξεκάθαρο πως αυτή η επίσκεψη θα έχει πλήρη εικόνα η Ευρωπαϊκή Ένωση για το δύσκολο που επιτελείται στα σύνορα όχι μόνο της χώρας αλλά και της Ευρώπης.